Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί το Αρχείο Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδος θα σας κάνουν ένα ηχητικό, παύλα μουσικό, ακουστικό ταξίδι στην αρχαιότητα. Δύσκολα πράγματα, δύσκολα προσεγγίζονται αυτά. Βλέπεις, όλα τα προέβλεψαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Δεν μας άφησαν ένα κασετοφωνάκι με τις ηχογραφήσεις τους για να ξέρουμε κι εμείς πού πατάμε και πού βαδίζουμε. Ευτυχώς όμως μείνανε κάποια κείμενα, από τα ελάχιστα κείμενα που έχουν σωθεί από την αρχαία ελληνική γραμματεία και μάλιστα κείμενα μουσικών, όπως το Αριστόξενο. Θα προσεγγίσουμε σήμερα τον Πεάνα. Ένα θριαμβευτικό τραγούδι, σπουδαίο τραγούδι για τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα, που αργότερα έγινε ένα τραγούδι νίκης, τροπέων, ταξιδιού, μαχών κλπ. Ίσως το συγκλονιστικότερο κομμάτι της αρχαίας ελληνικής μουσικής όσον αφορά και την στρατιωτική της χρήση. Γι' αυτό μαζί μου έχω ποιον άλλον. Μας έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλάμε και να τα λέμε αυτά και να τα αναλύουμε, αλλά ποτέ δεν θα πάψουμε να επιχειρούμε και να τα προσεγγίζουμε τον καλό μου φίλο και μουσικό, τον Γιάννη το Χατζή. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργη μου, αγαπημένε. Καλά είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Δύσκολο αυτό που θα επιχειρήσουμε για άλλη μια φορά. Οι δυο μας. Μας αρέσουν τα δύσκολα οι δυο μας και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει κανένα δύο φορές. Ναι, γιατί τα λένε, υπάρχουν τα κείμενα, αλλά δεν έχουμε ηχητική καταγραφή. Είναι πολύ λογικό αυτό που λες, Τζόζι μου, διότι δεδομένου ότι δεν έχουμε ηχητικό αποτέλεσμα για να ξέρουμε τι ακριβώς ήταν. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Ο παίχτης, ανάλογα με τη φαντασία του, πρέπει να προσεγγίζει τις συλλαβές. Δηλαδή, λέει τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, σου λέω για τον Πυρίχη που μου έκανε την τιμή και το έγραψε στο Αρχείο Πολιτισμού και σε ευχαριστώ θερμά. Λέει, ας πούμε, ο σοφός Αριστόξενος και πολλοί άλλοι σοφοί, και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνος και ιδιαίτερο ο Δημόκριτος κτλ. Αλλά πιο πολύ ο Αριστοτέλης στο περί αρμονιών και ο Πλάτωνας στους νόμους. Λέει λοιπόν ότι οι συλλαβές είναι δύο βραχίες, αλλά παίζεται έντονα διότι είναι πολεμικός χορός. Και στη Σπάρτη τα παιδιά τα ξεκινάνε από 5 χρονών και τα μαθαίνουν τον Πυρίχη. Mm-hmm. Άλλοι λένε ότι η Πυρίχη είναι ο πρώτος χορός που χόρυψε ο Θησέας φτάνοντας στο Μινόταυρο. Ναι, φτάνοντας εκεί. Ο Δέδαλος δεν τον δίδαξε την τέχνη του χορού. Όπου η περιοχή σε όσοι υπάρχουν πολλά συγγράμματα βέβαια. Πολύ σημαντικά. Τώρα λοιπόν ας γυρίσουμε πίσω στους πέανες που μας ενδιαφέρουν. Είναι σημαντικό γιατί είναι αφιερωμένο σε δύο θεούς, τους δίδυμους. Πάρα έτσι. Πολύ ωραία. Αλλά ταυτόχρονα και είναι και ιαματικός ρυθμός γιατί ο Πεάν ήταν και... γιατρός, ο ίδιος ο Απόλλων. Μεγάλος γιατρός, εισάξιος του Ασκληπιού. Μα αφού είναι γιος του Απόλλωνα ο Ασκληπιός. Και αυτό. Και ας μιλήσουμε, αφού είπες για πολύ ωραία για τον Ασκληπιό, ο Δαλήριος Μαχάωνας, οι δύο γιατροί στην Ιλιάδα, τι λέει ο Όμηρος, οι κόρες, Έγλη, Ιασό, Ακεσό, Πανάκια, Υγεία. Όλα ταυτόσημα με ασθένειες και θεραπείες. Φοβερό. Και έχει σημασία λοιπόν εδώ να πούμε ότι οι ρυθμοί, ο ρυθμός είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί κυρίες και κύριοι, φροντίζετε το σώμα σας και τρέχετε στα Ινστιτούτα και στα Γυμναστήρια και καλά κάνετε. Αλλά εάν το σώμα δεν έχει ρυθμό, όπως έχει ένα τραγούδι, μια μουσική, δεν θα γιάνει ποτέ. Γιατί το αίμα στο σώμα μας μέσα που παίζει το βασικό ρόλο κυλάει με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Η καρδούλα χτυπάει. Άμα σταματήσει. Αν σταματήσει να δίνει ρυθμό η καρδιά, σταματάει η ζωή. Ακριβώς. Γι' αυτό και ο Πλάτων έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο ρυθμό. Και ιδιαίτερα στον Πεάνα, στον Πέον, όπου ο Πέον επιβατός είναι καθαρά αφιερωμένος στην Θεά Αθηνά. Έχω ένα παράδειγμα, Γιώργη μου, θα το κάνουμε όταν φτάσει η ώρα και πάμε σε εκείνο στον επιβατό. Απλά τώρα το είπα σαν παράδειγμα για την Αθηνά περισσότερο. Ότι ήταν αφιερωμένο. Και μάλιστα το θεωρούσαν ότι ήταν ιαματικός ρυθμός. Ιαματικός. Ο επιβατός. Αλλά ας να ξεκινήσουμε από αυτόν. Όπως θέλεις. Που τον αναφέραμε. Όπως θέλεις. Το πεντάρι δεν είναι. Πέντε τέταρτα κιόλας. Είναι. Πέντε μακρές συλλαβές, Τζόρζι μου, και η τελευταία είναι λίμα. Παύση. Έχω ένα παράδειγμα να σου κάνω το οποίο είναι πάρα πολύ κατανοητό και θα χαρείς γιατί εσένα σ' αρέσει να σου τα κάνω και με παραδείγματα. Ο Τσακώνικος, Γιώργο μου. Ο Τσακώνικος.
Ο τσακούνικος λοιπόν αποτελείται από 5 μακρές συλλαβές και η τελευταία είναι παύση. Αυτή η σπουδαία μυστηριακή τσακονιά, η αρχαία ελληνική κοινουρία, κομμάτι των Λακεδαιμονίων, σήμερα στην Αρκαδία μας, στην Ανατολική Πελοπόννησο, ένα από τα συγκλονιστικότερα κομμάτια της πατρίδας μας. Λοιπόν, πάμε με τον επιβατό μια που ξεκινήσαμε, πάμε να τον ακούσουμε. Ήταν ο επιβατός, ο Πέων ο επιβατός. Έχω την εντύπωση ότι επειδή σε ταξιδεύει, μήπως είναι για επιβάτες. Δηλαδή, είναι, σε παίρνει πάνω του και σε πάει. Όπως ακριβώς γίνεσαι επιβάτης ακούγοντάς τον. Είναι σωστό αυτό που λες, Γιώργο. Τώρα που και ταξιδιάρικος. Είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι επιβλητικός. Ναι. Έτσι, σε οδηγεί πραγματικά. Βατώ, βαδίζω, και είναι, δεν είναι καθόλου τυχαίο δε που είναι αφιερωμένος στην Αθηνά. Στην Αθηνά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Δες τώρα οι έξυπνοι τσάκονες τον έχουν χρησιμοποιήσει κατά κόρο. Βέβαια. Το γνωστό. Ναι, ναι. Στα τσάμικα τσακωνιάς. Και τα λοιπά. Ναι. Είναι πολύ γνωστό. Λοιπόν, πάμε στον Πεωνικό. Ο πρώτος λοιπόν που χαίρει μεγάλης έτσι αξιοσύνης, διότι είναι αφιερωμένος στο Θεό Απόλλωνα. Αποτελείται, Γιώργο, από μία μακρά και τρεις βραχίες συλλαβές. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές, στους φίλους τηλεθεατές, ότι να πούμε τι είναι οι συλλαβές. Καταρχήν, για να, η μικρότερη συλλαβή στην παρασήμανση, στη σημαντική, στην παρασημαντική σημειογραφία, είναι η βραχία συλλαβή. Ναι. Μια μικρή συλλαβή. Μια μικρή που έχει συλλαβή. Λίγο χρόνο αυτό. Βέβαια, Γιώργο, σήμερα εμείς έχουμε και 64 και 32 και ναι, πάει λέγοντας υποδιαιρέσεις. Κανείς δεν μας λέει ότι δεν τα είχαν και εκείνοι, αλλά δεν τα έχουμε να βρει. Να σου πω, βεβαίως και τα είχαν. Υπάρχει στον Αριστόξενο πρωτίστως, αλλά και στον Αριστοτέλη. Ιδιαίτερα στον Αριστόξενο, λέει λοιπόν ότι ανάλογα με την ταχύτητα προσεγγίζεις και τις αξίες. Διότι έτσι μπορεί να είναι τέταρτο. Έτσι μπορεί να είναι 8. Αλλά αν είναι ταχύτητα 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, είναι 16. Άσχετα αν λοιπόν οι συλλαβές τις ονομάζουν ευραχία, μακρά, ναι, τρίσιμη, τετράσιμη, πεντάσιμη και πάει λέγοντας. Και μπορεί και να πάει όσο θέλει ανάλογα με την ανάγκη που έχει το τραγούδι, βεβαίως, η στιγμή, βεβαίως, για ποιο λόγο παίζεται και την ικανότητα του παίχτη. Ακριβώς λοιπόν τότε είναι. Στη σημερινή σημειογραφία, στη δυτική σημειογραφία είναι 4 και 3-8. Όπως κάνουμε το παράδειγμα. Μπράβο, δηλαδή. Πάμε να το δούμε. Αυτός ήταν ο Πεωνικός. Τώρα θα πάμε σε έναν υπέροχο ρυθμό, πάλι υπέροχο ρυθμό, όλο έτσι θα λέω, δηλαδή. Δυστυχώς, μα έτσι είναι, καλά τα λες. Είναι υπέροχη. Πολύ ωραία τα λες. Τον Κουρητικό ή Συμβλητό, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, Γιάννη μου, αυτός ο χορός, αυτός ο ρυθμός, γιατί ξέρουμε ότι οι Κουρίτες φύλαξαν το Δία. Όταν, σαφέστατα. Δηλαδή, κάναν τη φασαρία τους, χτυπώντας τις ασπίδες τους. Ακριβώς. Για να μην ακούει τα κλάματα έτσι, του νεογέννητου. Πολύ ωραία. Και να μην τον φάει ο Δίας. Ακριβώς. Και στη θέση του δώσαν ένα σπάργανο και όλη αυτή την ασπαργανωμένη πέτρα. Άρα, λοιπόν, τι έχουμε για να έχει διατηρηθεί το όνομα αυτό, Κουρητικός,
σε αυτόν τον ρυθμό, σε αυτό το χορό, τον ποιονικό, γιατί αν είναι ρυθμός είναι και χορός. Αφού είναι θεϊκός ρυθμός, Γιώργο μου. Είναι θεϊκός, είναι ο κουρητικός, είναι αυτός που συντήρησε. Αναφέρεται στους Κρήτες καθαρά, πεντακάθαρα. Βέβαια, αλλά Κρήτα. Επειδή έχουμε και τον κρητικό πιο κάτω και το σύγχρονο κρητικό, δηλαδή κοίτα να δεις. Βεβαίως εδώ είναι φανερό, οι κουρέτες φυλάνε στο ιδέον άντρα το Δία με τα σύστρα τους, όπου είχα την τιμή. Ο αείμνηστος Σακελαράκης ήταν διευθυντής στο μουσείο του Ηρακλείου. Στο Ηρακλείο, ναι. Και Γιώργο μου χάρισε ένα πύληνο σύστρο. Και εγώ τον έδωσα την κατανομή κανόνας του Ευκλήδη, έτσι προς αντάλλαγμα. Και έλεγε διάφορες ιστορίες για τους... Για τους πέονες, για τους πέανες, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν είναι ένας ρυθμός ιερός καταρχήν, προφανώς που διατήρησε τον Δία εν ζωή και μετά έγινε ό,τι έγινε. Πρωτίστως. Και άρα είναι αυτός που θα παίζαν, θα χορεύαν οι μεγάλοι κουρίτες, δηλαδή που οι κουρίτες είναι οι Κρήτες. Πρέπει να σημειώσουμε δε ότι ο 5-8α, ο πέανας δηλαδή, το λέμε στη σημερινή σημειογραφία, ποικίλει μπορεί ένας εφάνταστος μουσικός να τον ποικίλει με 10.000 τρόπους. Προφανώς. Έτσι. Δηλαδή λίγο φαντασία να έχεις, μπορείς να τοποθετείς τις συλλαβές ενδιάμεσα αντίστοιχα όπως εσύ επιθυμείς και να βγαίνει ένα καινούριο μοτίβο, ένας καινούριος πέωνας. Άρα είναι σχεδόν άπειροι. Άπειροι. Αλλά εμείς παίρνουμε τους 5 ονομαστούς, εν πάση περιπτώσει, που και ο αγαπητός μας όλων Μιχαηλίδης και ο Θρασίβλος Γεωργιάδης. Αυτοί οι δύο κορυφαίοι που βάλαν τις βάσεις και μας δίδαξαν. Σύγχρονοι κορυφαίοι. Ναι. Και αυτοί που μας άνοιξαν και τα μάτια. Δηλαδή. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κουρητικό. Άκου λοιπόν τώρα. Ο κουρητικός ή σύμβλητος αποτελείται από μία βραχία, μία μακρά και δύο βραχίες συλλαβές. Ήτι από ένα όγδοο, ένα τέταρτο και δύο όγδοα. Ας τον ακούσουμε. Πάμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο υπέροχος κουρητικός που χόρεψαν, τραγούδησαν οι κουρίτες. Από το ιδέον άντρον όμως της Κρήτης τώρα θα πεταχτούμε σε ένα άλλο μεγάλο σπήλαιο δικό μας, στο σπήλαιο των Δελφών, εκεί πέρα που πρώτο υπήρχε η λατρεία της Γαίας και έγινε αργότερα λατρεία του Απόλλωνος, και για να ακούσουμε τον Διδυμαίο Δελφικό ή Βρώμιο, επίσης πέονες. Και εδώ παίζει Απόλλων και Διόνυσος μαζί, που θεωρούνται και δίδυμοι κατά έναν τρόπο, γιατί ο ένας αναλαμβάνει τον άλλο, ναι. Λέει, στη ληστική λοιπόν, μυθολογία είναι αυτό. Ναι, λέει λοιπόν ο Πλούταρχος ότι ο Απόλλωνας τους χειμώνες επήγαινε στους υπερβόρειους και τους εδίδασκε κιθάρα. Την κιθάρα, την απολωνική κιθάρα. Γι' αυτό λέει και οι Βόρειοι βγάζουν ωραίους κιθαρίστες. Έχει πραγματικά σήμερα πολλούς Βόρειους κιθαρίστες αξιόλογους. Βρώμιος όμως, καθαρά ο Διόνυσος, διότι ονομαζόταν και Βρώμιος ο Διόνυσος. Και λέει επίσης πάλι ο Ιεροφάντης Πλούταρχος ότι μοιραζότανε το ναό στους Δελφούς, ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Και Διόνυσος. Να πούμε ότι ο Διόνυσος ερχότανε και έβγαινε από το Μυρτό ον Πέλαγος, πάλι από την Τζακονιά, έτσι έβγαινε με όλη του τη λάμψη. Και ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι μην σας ξενίζει αυτό, ο Διόνυσος είχε 400 επίθετα και από αυτό έμεινε η έκφραση «αυτός θα έχει 400». Λοιπόν, τα επίθετα. Πάμε να ακούσουμε τον Δελφικό ή Βρώμιο για τον Διόνυσο ή τον Διδυμαίο. Ας πούμε από τι αποτελείται και αμέσως παίζουμε να τον ακούσουν οι φίλοι μας. Αποτελείται από δύο βραχίες, μία μακρά και μία βραχία δηλαδή. Ή τι, δύο όγδοα, ένα τέταρτο και ένα όγδο. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε.
από τους Δελφούς, θα ξαναγυρίσουμε στην Κρήτη. Άλλωστε αυτό το ταξίδι στην αρχαιότητα γινόταν πάρα πάρα πολύ συχνά. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι Κρήτες ίδρυσαν το μαντίο των Δελφών. Φύγαν οι Απολωνιστές εκεί πέρα, επειδή είχε γίνει πάρα πολύ η ναή του Απόλλωνος στην Κρήτη, και με καράβι από τον Τάραντα, δηλαδή περίπου τα σημερινά Σφακιά, φύγανε και πήγανε στον Κορινθιακό κόλπο, τον Κρισαίο κόλπο, και από εκεί ανεβήκανε πάνω και ίδρυσαν τον Μαντίο. Να πώς συνδέονται όλα αυτά, πώς όλη η Ελλάδα και όλος ο ελληνικός κόσμος ήταν ένα και το αυτό. Δεν υπήρχε ξεχωρισμός τότε. Και υπάρχει ο κριτικός, καθαρά κριτικός πέωνας. Λέγεται λοιπόν ότι ο Δαίδαλος ήταν αυτός που δίδαξε μέγας τον Πεάνα. Μέγας αρχιτέκτον. Ναι, μέγας. Μέγας, τι να συζητάμε για τον Δαίδαλο, τι να πει κανείς. Μέγας αρχιτέκτονας. Εν πάση περιπτώσει λέγεται ότι αυτός δίδαξε και το χορευτικό μέρος του Πεάνα, γιατί όπως ξέρουμε είναι χωρικό τραγούδι, έτσι, αλλά και τις αξίες, ακόμη και οι σημερινές, Γιώργο, οι αξίες, σε άλλη μορφή βέβαια πέωνα, είναι η βραχία, η μακρά στη μέση και η βραχία καταλήγει, αυτός είναι ο σημερινός ρυθμός, όπου θα τον παίξουμε μετά. Αλλά ο πρώτος είναι επίσης ένας καθαρός πέωνας που αποτελείται από μακρά βραχία, μακρά συλλαβή, δηλαδή και αυτόν επίσης θα κάνουμε παραδείγματα. Μου κάνει εντύπωση ότι αυτό εδώ πέρα είναι και ηλεκτρονική μουσική σήμερα. Εκεί πέρα παίζει όλο αυτό το πράγμα που ακούν τα παιδιά κλπ. Το τι ήχο θα βάλεις πάνω σε ένα ρυθμό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ο ρυθμός. Σαφέστατα. Πάντα έχει σημασία ο ρυθμός. Γι' αυτό και εσείς οι κρουστοί είστε κατά με χαρισματικοί άνθρωποι. Αν δεν κάτσει ο κρουστός να παίξει σωστά, δεν κάτσει ο ρυθμός στον κρουστό σε μια ορχήστρα, όλη η ορχήστρα κουνιέται. Λένε, Γιώργο, ότι οι κρουστοί, ιδιαίτερα οι drummers, είναι χαρισματικοί άνθρωποι, διότι και τα τέσσερα άκρα πρέπει να δουλέψουν σε τέσσερις διαφορετικούς ρυθμούς. Δηλαδή, μπορεί το αριστερό μας πόδι, ας πούμε, να κρατάει μία θέση τετάρτων, έτσι, μία κινήση τετάρτων. Το δεξί μας πόδι μπορεί να παίζει 10 έκτα, μπορεί να παίζει δύο αξίες τελείως διαφορετικές από ό,τι παίζει το ένα μας σκέλος. Και τα χέρια επίσης να ελίσσονται τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Αν είχαμε μια κάσα, το κάναμε και εδώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε τον κριτικό. Πολύ ωραία. Αυτοί ήταν και οι δύο κριτικοί λοιπόν ρυθμοί του Πεάνα, και θα πάμε στον τελευταίο της παρέας, τον υπορχηματικό, στον Απόλλωνα, έτσι. Το λέει και η ίδια η λέξη, υπόρχημα, χορός δηλαδή, και ο ίδιος ο ρυθμός μας δίνει τόσο σπουδαίες δυνατότητες για χορό, διότι είναι τώρα, Γιώργο, είναι διαφορετικά, είναι μπροστά οι τρεις βραχίες συλλαβές, και η τέταρτη συλλαβή, είναι η μακρά συναυλή. Μπροστά τα 8 τώρα. Ακριβώς, είναι 3/8 δηλαδή. Και 1/4. Εδώ λοιπόν τώρα το υπόρχημα μπορεί να είναι ως εξής. Δηλαδή είναι ξεσηκωτικό καθαρά. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο ότι η λέξη όρχησης, από που βγαίνει και η ορχήστρα. Έτσι. Ήταν χορός. Υπάρχουν οι ορχιστρίδες, γυναίκες δηλαδή χορεύτριες που χόρευαν όλα αυτά τα πράγματα, και η ορχήστρα, όταν λέμε σήμερα πήγα και άκουσα μια ορχήστρα,
Αυτό, αν μιλήσουμε καθαρά ελληνικά, σημαίνει πήγα και άκουσα ένα σύνολο μουσικών για χορό. Και αφού για λοιπόν, να χορέψουμε. Εφόσον, κύριε Γιώργο, μου λες για το χορό, θα σου πω κι εγώ λοιπόν, ως νυν ορχεστών πάντων, αταλότατα παίζει, τότε δε καν μην. Δηλαδή, όποιος από τους χορευτές χορέψει καλύτερα, σε αυτόν θα δοθεί το βραβείο. Αυτό τι ήτανε, μια επιγραφή που βρέθηκε, πες τα σύντρα, στον κεραμικό. Έτσι. Μια πολύ παλιά επιγραφή που ήταν ένα αγκιάκι που βρέθηκε σε κάποιο τάφο προφανώς στο κεραμικό. Αλλά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, βραβείο. Σε όποιο βραβείο. Βραβείο για τον καλύτερο χορευτή. Βραβείο. Και τι ήταν το βραβείο αυτό, μια ιδρία. Ένα καναδάκι. Πάντως υπήρχε αυτό εύσημο. Φοβερό. Πώς το λένε, το παράσημο για τον χορευτή. Μεγάλο. Που δείχνει πώς αγαπούσαν και πώς ξεχώριζαν τους μουσικούς χορευτές. Ουκιανός περιορχήσεως. Έχει γράψει τρομερό σύγγραμμα. Περιορχήσεως. Και εκεί μας δίνει εμέλεια, σοβαρός χορός. Έτσι. Κόρδακας, είναι το σημερινό τσιφτετέλι, το κοροϊδευτικό που το χρησιμοποιούσαν στην κωμωδία. Θα σου πω μια άλλη ιστορία για τον Κόρδακα κάποια στιγμή, αλλά να μην φύγουμε από τους Παιάνες. Εξαιτίας του Κόρδακα χτίστηκε ο Παρθενώνας, να το ξέρεις αυτό πάντως, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή από το τσιφτετέλι. Σοβαρά. Εξαιτίας του τσιφτετελιού. Χόρευε τσιφτετέλι η Κοδεόσπινα. Όχι, δεν χόρεψε καλά τσιφτετέλι ο Περικλής. Έτσι. Λοιπόν, και εκδιώχθηκε από γαμπρός και ήρθε στην Αθήνα. Αν χόρευε δηλαδή καλά, θα έμενε εκεί σόγαμπρος στην Κόρινθο και δεν συγκιώνε και δεν θα έρχονταν εδώ, οπότε δεν θα είχαν Παρθενώνα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι παιχνίδια παίζει η τύχη. Πάμε λοιπόν για τον υποχηματικό. Πάμε λοιπόν. Είπαμε από τι αποτελείται, πάμε να τον παίξουμε τώρα. Ένα μαγικό ταξίδι στους Παιάνες, στους Παιώνες, Παιωνικός, Κουρητικός, Δελφικός ή Βρώμιος για το Διόνυσο, Διδυμαίος, Κρητικός, Επιβατός, Υπορχηματικός, έτσι εδώ με το φίλο μου τον Γιάννη τον Χατζή, για να σας ταξιδέψουμε με τον τρόπο μας, με το πώς νομίζουμε, με την προσέγγισή μας που πάντα είχε ένα ερωτηματικό, αλλά αυτό το ερωτηματικό θα μας βασανίζει μέχρι που να πεθάνουμε και μέχρι την άλλη ζωή μας. Θα προσπαθούμε να πιάσουμε αυτούς τους ήχους και αυτούς τους ανθρώπους. Γιάννη μου, αυτά που λέμε είναι μόνο αρχαία. Δηλαδή, Γιώργο, τα ζούμε, είναι σημερινά. Τι εσείς η μουσική σήμερα τα παίζετε με τις ορχήστρες που παίζετε. Μα στο 60% των ελληνικών ρυθμών είναι 5-8, είναι 7-8, είναι 9-8. Αυτοί είναι οι ρυθμοί οι ελληνικοί που παίζονται ακόμη και σήμερα. Για να πούμε στον κόσμο μας ακούει λοιπόν στα πεντάρια. Χαρταετή. Του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Και πόσα άλλα παραδείγματα μπορώ να σου πω, ας πούμε. Πεντάρια. Πεντάρια. Μα χιλιάδες είναι. Εντάξει, τώρα μου διαφεύγουν, δεν είμαι. Καλδάρας έχει γράψει. Ο Νικολόπουλος έχει γράψει. Ο Θεοδωράκης έχει γράψει. Ο Χατζηδάκης έχει γράψει. Ο Ξαρχάκος έχει γράψει. Και είδες πώς πας εκεί στη δεξαμενή να αντλήσεις για να στηθείς, έτσι. Σου λέω, Γιώργο, δεν είναι καθόλου τυχαίο που τι γίνεται. Απλά κάποιοι καινούργοι μουσικοί, κάποια καινούργια παιδιά, όπως και στη χορηγική τέχνη, στη δημοσιογραφική τέχνη. Το ίδιο δεν συμβαίνει. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις να αρθρώσεις 5 λέξεις, να τις τακτοποιήσεις σωστά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μουσικούς. Δηλαδή, νέα παιδιά που τους έχει φάει ο δυτικός τρόπος παίξηματος. Θα μου πεις, εσύ τι ήσουν, ρε φίλε, όταν ήσουν 18 χρονών, το ίδιο ήμουν και εγώ, έτσι. Ένας ρόκερ ήμουνα που κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και έψαχνα να παίξω ροκ και ξαφνικά ο Σαράντης ο Κασάρας, ας είναι καλά καλή του ώρα, μου λέει, ξεκινάμε με το Θεοδωράκη πρόβες. Και έτσι, Γιώργο, ξεκίνησα και μπήκα στην ελληνική μουσική. Και ήμουνα τυχερός, διότι Θεοδωράκης, Πορνογραφία, Χατζηδάκης, 20 χρόνια έκατσα με τον Ξαρχάκο. Με τον Νικολόπουλο παίζω σε 1000 τραγούδια του.
Είναι φοβερό. Γι' αυτό και σε έχουμε μαζί μας, για να μας τα πεις, και έχει πολύ μεγάλη σημασία που το λες, που το λες στα παιδιά, που εγώ παιδιά ήμουν ένας ροκάς. Έτσι. Που δεν είναι κακό. Μια χαρά είναι και πολύ καλό και πολύ υγιές είναι. Αλλά όσο περισσότερο έμπαινα να μάθω τα ροκ, να παίξω τα ροκ, τόσο περισσότερο ερχόταν στην επιφάνεια μέσα το αρχαίο μας παρελθόν που ζει μέσα μας αθέλητα κρυμμένο. Θα σου πω τώρα το εξής. Μίλησα πρόσφατα με τον Αλέξανδρο τον Εντέλκο. Το θυμάσαι το παλικάρι. Ναι. Ο Αλέξανδρος είναι εξειδικευμένος στο μιλιτέρ, στα rudiments, τα rudiments. Τα rudiments είναι οι ασκήσεις που παίζουμε στα τύμπανα. Που χρησιμοποιούν με τα χέρια, με τα πόδια, με τα χέρια πιο πολύ τέλος πάντων. Έτσι. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε τους πέονες, Γιώργο. Θα βρούμε ένα χώρο, όπως κάναμε δηλαδή στο Μπαλέκθωνο, στο χώρο εκεί που τα κανόνες εσύ και κάναμε μια ωραία έτσι, παράσταση. Και μάλιστα τώρα που το λέω, μήπως μπορείς και να το... Να ξανακάνουμε. Αμέ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να δουν τα νέα παιδιά πως αυτά τα πράγματα σήμερα ακριβώς αυτά παίζουν και από αυτά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Θα τους τα δείξουμε και λεπτομερώς. Έτσι θα έχουμε στημένο το όλο, θα είναι μόνο σήμαντα ένα τύμπανο, θα είναι πολύ σήμαντα. Εδώ είναι ένα δοκίμιο, διότι είμαστε στο στούντιο και πρέπει να ελιχθούμε. Πρέπει να ξέρουμε πώς να ελιχθούμε. Λοιπόν, Γιάννη Χατζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που κάναμε αυτό το μάθημα Παύλα Σεμινάριο, που είναι ένα μάθημα που χτυπώντας εσύ, χτυπάς την παλιά μας χορδή για να μας ξαναξυπνήσεις, να ξαναγυρίσουμε στη βάση μας. Γιώργο μου, εγώ σε ευχαριστώ και ειλικρινά χαίρομαι που έχω ένα τέτοιο φίλο σαν και σένα που μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα που μας αφορούν και όλο τον κόσμο αφορούν, θα έλεγα. Η αρχαία ελληνική σημειογραφία, φιλολογία γενικότερα δεν ενδιαφέρει τους Έλληνες. Ποιος ενδιαφέρει? Έτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Γιώργο.